Με στόχο την πρόληψη και την προστασία των ευπαθών ομάδων δημιουργείται στην Κρήτη ειδικό εμβολιαστικό κέντρο για την νόσο της Ευλογιάς των Πιθήκων. Η απόφαση λήφθηκε από τις υγειονομικές αρχές που βρίσκονται σε εγρήγορση, με τους επιστήμονες πάνω να εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την ώρα. Το πρώτο κρούσμα σε επίπεδο Ευρώπης πρόσφατα εντοπίστηκε στη Σουηδία. Σε πρώτη φάση δεν συμπεριλαμβάνουν τα παιδιά, γιατί δεν πιστεύουμε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων θα είναι τέτοιος. Ήδη το επίπεδο ανησυχίας για την Ευρώπη είναι μέτριος ο κίνδυνος. Παρόλα αυτά έχουν συσταθεί εμβολιαστικά κέντρα και υπάρχει κίνδυνος για ορισμένες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι ανοσοκατασταλμένοι, όπως είναι οι ασθενείς που έχουν HIV λίμωξη. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η πιθανότητα μετάβασης του ιού στο γενικό πληθυσμό είναι εξαιρετικά χαμηλή μεν. Χρειάζεται όμως ενημέρωση, ούτως ώστε οι αρχές και οι δομές της δημόσιας υγείας να είναι σε επαγρύπνηση όταν αναφερθεί κάποιο περιστατικό το οποίο είναι αρκετά πιθανό να εμφανιστεί και στη χώρα μας, όπως συνέβη και το 2022, αυτό να μπορεί να ανιχνευτεί έγκαιρα και να απομονωθεί, ώστε να μην υπάρχει διασπορά. Το κέντρο που βρίσκεται εντός του Παγνή θα λειτουργήσει ως μέτρο προληπτικής θωράκισης για τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, με τους αρμόδιους να ξεκαθαρίζουν πως δεν συντρέχει λόγος για μαζικό εμβολιασμό. Η λογιά των πιθήκων είναι ένα ήπιο νόσημα σχετικά. Αλλά φαίνεται ότι το τελευταίο στέλεχος τώρα, το οποίο εξελίσσεται λόγω της ανάπτυξης του ιού, λόγω της προσαρμογής του, είναι ένα στέλεχος το οποίο έχει και μεγαλύτερη μεταδοτικότητα και προκαλεί και λίγο πιο σοβαρή νόσο και υπάρχει μια θνητότητα γύρω στο 3%. Άρα λοιπόν όλα αυτά μπορεί να τα προλάβει. Μπορεί να προλάβει την νόσηση, μπορεί να προλάβει όμως και τις επιπλοκές σοβαρής νόσου. Οπότε είναι χρήσιμο πάντα το εμβόλιο. Από τη μεριά του ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, προειδοποίησε ότι χρειάζεται προσοχή και στην Ελλάδα, καθώς όσοι βρίσκονται στο Κονγκό ή σε γειτονικές χώρες θα μπορούσαν να γυρίσουν πίσω και εφόσον εκτεθούν σε άτομα τα οποία ήδη νοσούν εκεί, με οποιονδήποτε τρόπο, ίσως κολλήσουν και μεταφέρουν τον ιό. Μένουμε περισσότερα εισαγόμενα κρούσματα και ειδικά από άτομα που επισκέπτονται τις περιοχές που είναι επηρεαζόμενες αυτή τη στιγμή και ειδικά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Mm-hmm. Και μάλιστα εκεί αναφέρεται σε μερικά site ότι αύξησε τον κίνδυνο το ECDC σε μέτριο, ειδικά όμως για τους επισκέπτες σε αυτές τις περιοχές. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα άτομα που έχουν προσβληθεί από την ευλογιά των πιθήκων εμφανίζουν συχνά έναν συνδυασμό συμπτωμάτων όπως πυρετός, κεφαλαλγία, ρίγος, εξάντληση, ίδημα των λεμφαδένων, οσφιαλγία και μυϊκούς πόνους, βλάβες των βλενογόνων και δερματικό εξάνθημα. Ως ομάδες υψηλού κινδύνου έχουν χαρακτηριστεί άτομα με ιδιαίτερες συνήθειες στο σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Επίσης έχουν αναφερθεί ως άτομα τα οποία μπορούν δυνητικά να μολυνθούν υγειονομικοί οι οποίοι ασχολούνται με τέτοιου είδους περιστατικά και γι' αυτό και σε αυτούς συστήνεται ο εμβολιασμός. Και γενικά πρέπει να υπάρξει μια εκτίμηση του κινδύνου, όχι τόσο στο γενικό πληθυσμό, αλλά σε στοχευμένες ομάδες, οι οποίες όμως επουδενή δεν πρέπει να στιγματίζονται. Η ευλογιά των πιθήκων, μια σπάνια ιογενής λίμωξη, έχει προκαλέσει ανησυχία σε διεθνές επίπεδο, λόγω της ικανότητάς της να εξαπλώνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αν και η πλειονότητα των κρουσμάτων είναι ήπια, ορισμένες ομάδες πληθυσμού μπορεί να διατρέχουν σοβαρότερο κίνδυνο, ιδιαίτερα όσοι πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα. Η έγκαιρη αναγνώριση και πρόληψη είναι κρίσιμη για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.